Μπορείς να με ξηρί... Ναι, χα, πάμε πάλι. Ωραία. Πάμε, κλακέτα. Μπορείς να με εξηγήσεις, Γιάννη Ζάτση, γιατί κάθε φορά που βγαίνω στα μάτια μου ρελίσα το στούντιο επικρατεί ένα χάος. Ένα δηλαδή... Ένα... Θα παρομοίαζα την κατάσταση του στούντιο με δευτεροετή φοιτητή, ας πούμε, το δωμάτιό του που μπαίνεις και έχει πεταμένα ό,τι πράγματα μπορείς να φανταστείς, ας πούμε. Μια τέτοια κατάσταση είναι το στούντιο όταν αποχωρείς στο μάτι της Μορελής, έτσι, ο οποίος είναι και μαμώτα παιδιά, είναι μια μορφάρα, είναι ο άνθρωπος που θες να κάτσεις και να μιλάς 7 ώρες σε ρία, ας πούμε, και να τον απολαμβάνεις. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, φίλε, δεν είναι μια τάξη ρε στα μάτια. Δηλαδή θα παντρευτείς κάποια μέρα, ρε Μορελή, τι θα κάνεις. Δεν θα σε χωρίσει η άλλη άμα τέτοιο. Άμα δεν είσαι συμμαζεμένο παιδί, νοικοκυρεμένο. Εντάξει. Ενώ εμείς, Γιάννη μου, που είμαστε νοικοκυρεμένα παιδιά, μαζεύουμε όχι όλα, πολλά ρε παιδί. Το βρήκαμε, τελείως. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Λίμπερο 107,4, Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος, πίσω από το μικρόφωνο. Και σήμερα, στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, παρά πάμε και τις 12, σε αυτά τα έκτακτα βραδινά που κάνουμε από τη Δευτέρα και θα κάνουμε μέχρι και την άλλη Παρασκευή, για να παραδώσουμε σκυτάλι και να πέσουν και τυπικά οι τίτλοι τέλους σε αυτή την εκπομπή που σας κράτησε συντροφιά από τον περασμένο Οκτώβριο. Γιάννη Ζάτσης, σε ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Lance Armstrong της Θεσσαλονίκης, έτσι, ναι αδελφέ μου. Κράνος δεν φοράς όμως. Γιατί, για να μην χαλάσει το μαλλί. Ναι, φίλε, εντάξει. Ούτε εγώ φορούσα. Εγώ έκανα και χωρίς χέρια κιόλας. Έχει εξοικείωση. Μετά μου κλέψαν το ποδήλατο. Τι? Σούζες. Δεν τις είχα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορούσα να τις κάνω πάρα πολύ. Εντάξει. Είχα ένα ωραίο, φίλε, αλουμίνιο όλο πολύ δυνατό ποδήλατο. Και μου το κλέψαν από το σπίτι. Μου σπάσαν την αλυσίδα και μου το πήραν. Ήμουνα πρώτη Δευτέρα γυμνασίου. Και από τότε μου είχε μείνει ψυχολογικό τραύμα και δεν έχω ξαναπάρει ποδήλατο. Και οπότε βλέπω ποδήλατο, με πιάνει μια στεναχώρια. Δηλαδή κάθε βράδυ φεύγω μαζί και το βλέπω, μέσα μου υποφέρω. Και θυμάμαι εκείνο το πολύ ωραίο ποδήλατο με φοβερή σέλα, ρε φίλε, που έχει κιόλας. Πω. Δεν πειράζει, τι έκανα. Τι να πω. Να το χαίρετε αυτό που το πήρε, φίλε. Να το χαίρετε αυτό που το πήρε. Χίλια κομμάτια να του γίνει. Λοιπόν, FM γεννώ τα μηνύματά σα στο 545-26, πες μου ότι είναι γραμμή τώρα να τρελαθώ. Είναι γραμμή, δώστο να. Είναι ηρωικός. Μπορεί να είναι αυτός που μου έκλεψε το ποδήλατο. Άμα είναι γραμμή να βγει. Λοιπόν, FM γεννώ τα μηνύματά στο 545-26 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Για ένα ταρτάκι δίνω και τηλεφωνικό κέντρο. Αμαλάχη, 2-31-087 και 3 οχτάρια, γιατί μετά το διάλειμμα το 10.30 θα ασχοληθούμε λίγο με τα ρεπορτάζ των ομάδων της πόλης. Ανοιχτές οι γραμμές, σας περιμένουν, καλοκαιρινές, δροσέρες, έτοιμες για να σας υποδεχθούν και να συζητήσουμε ό,τι θέλετε εσείς. Αθλητικού περιεχομένου φυσικά και όχι μόνο, γιατί αυτή η εκπομπή συζητάει από αθλητισμό, ποδόσφαιρο, πολιτικά, οικονομικά, gossip, έτσι φυσικά, τα κοσμικά. Και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Σε μια μέρα που τουλάχιστον όσον αφορά τα τουάριν, τα είπαμε και το απόγευμα, βέβαια είχε να μας προσφέρει κάποια πραγματάκια, να πούμε ότι νωρίς το βραδάκι εκεί πέρα, αργά το απόγευμα βασικά, ο Άρης ανακοίνωσε, για όσους δεν ενημερωθήκατε νωρίτερα, την απόκτηση του Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Επιβεβαίω ουσιαστικά το ρεπορτάζ που είχατε διαβάσει από χθες το πρωί νωρίς στο Λαμπαουτάρες για το ενδιαφέρον του Άρη για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Μαντώλη Τζανακάκη στο δεξιάκρο της άμυνας στην νέα αγωνιστική περίοδο. Και από αύριο, καλώς εκόντων των πραγμάτων, θα μπει και σε προπονήσεις της ομάδας και θα τεθεί στη διάθεση του Πάκο Ερέρα. Ίσως τον δούμε και στο φιλικό της επόμενης εβδομάδας με την. Με την ΑΕΚ στο Κλειάνδης Βικελίδης, με τα εισιτήρια να είναι από σήμερα στη διάθεση του κόσμου. Και ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις, ξεκινώντας ουσιαστικά την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Βασιλεία, την ερχόμενη Τρίτη, στο γήπεδο της Τούμπας. Πολύ σημαντικό παιχνίδι,
και ο κόσμος ανταποκρίνεται και στα εισιτήρια πέραν των διαρκείας στον ΠΑΟΚ. Κάτσε, η λίστα. Έχουμε λίστα και για τους αγώνες. Με τη Βασιλεία, μάλιστα, δήλωσε ο ΠΑΟΚ και τη λίστα για τα παιχνίδια με τους Ελβετούς. Έχει και κάτι θεματάκι με Μπίσεσβαρ και Ελκαντούρη. Θα μας τα πει καλύτερα και Ελένη Μπούντου μετά από τις 10.30 που θα έχουμε μία επικοινωνία για να μάθουμε τα του ΠΑΟΚ και γενικότερα θα δούμε μαζί με όλα αυτά μέχρι και τις 12 ό,τι άλλο υπήρξε σήμερα στην αθλητική επικαιρότητα της Ελλάδας. Πάμε στο πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά και καλή εβδομάδα να έχουμε. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μαύρη, μαύρη εβδομάδα. Γιατί κάτσε, γιατί καλή εβδομάδα. Πέμπτη είναι. Πέμπτη. Άλλη τρεις μέρες είναι Σαββατοκύριακα και μετά η άλλη εβδομάδα. Η μαύρη εβδομάδα των παθών του χωριού μας. Του χωριού μας. Γιατί εγώ είδα. Σαν και είναι ένα χωριό, μεγάλο χωριό και που ένα τον άλλον βλεπόμαστε. Δεν είναι, για δεν βλεπόμαστε. Βλεπόμαστε, τι είναι σαν ανοιχτή, ένα καταπληκτικό. Τα πράγματα γίνανε να γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για την πόλη μας. Τα οποία πούμε, όσο πάνε τα σύννεφα θα γίνουν πολύ μαύρα. Ναι, ναι. Θα έχετε πούμε πολύ βροχή και πολύ χαλάζι. Και θα έχουμε πολύ μαύρο χειμώνα θα έχει η Θεσσαλονίκη. Χειμώνα κάτσε ρε φίλε, ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Μαύρο χειμώνα θα έχει η Θεσσαλονίκη φίλε, μαύρο χειμώνα. Ναι. Μιλάμε προσφαιρικά, δεν μιλάμε στο στυλ πολιτικό. Για να πάμε πολιτικό, εδώ οι δικές μας ομάδες είναι πούμε υποχειριστήρια, να πούμε το μεγάλο αφεντικό, όχι των Αθηνών, όχι των Αθηνών, ναι. Ούτε το Μητσοτάκι, ούτε το μεγάλο αυτό των Αμερικανών και των Ρώσων. Ναι. Έτσι. Απλά τώρα, α πούμε, όλοι κάνουν την πάπια λόγω καλοκαιριού. Ναι. Όταν δει ο χειμώνας ο βαρύς, θα γυρνάνε τα όργανα να παίζουν πολύ βαριά. Μάλιστα. Μιλάω εννοείτο, γιατί ο συμπολίτης Χαριλάου εκεί πέρα, ο κύριος, το παιδί αυτό που χωστάει όλη την κοινωνία, τους εργαζόμενους που δούλευαν στο σούπερ, στα σούπερ μάρκετ, τη Μαναβική, οι άνθρωποι για να πάρουν από την ημέρα που και ο Μαρινόπουλος του χρωστάει, αλλά τόσο και βάλε παραπάνω. Α, μπράβο. Τι να κάνουμε. Όχι πότε να πούμε, ναι, όχι πότε να πούμε. Δεν θα κάνει τον Ταλάρα. Και τι μας λένε εγώ το άλλο, ότι κάτι παλέμαχη το Άρεος, τα παιδιά αυτά, μη είπα δύο καλές κουβέντες, σε τι να πάρουν. Το οικονομικό της Παϊάρης. Δεν πάει πολύ καλά. Βλέπω τον Άρη πάλι από την αρχή του μέχρι στιγμή πάντως. Δεν πήγαινε καθόλου καλά. Μέχρι στιγμή πάντως. Να τελειώσω. Μια χαρά κινείται, όχι για να απαντάω, φίλε, γιατί λες ανακρίβειες. Δεν είναι ανακρίβειες. Είναι ανακρίβειες. Νομίζετε ότι πληρώνει. Δεν πληρώνει. Και οι παίχτες πώς ήρθαν. Η ουσία είναι, φίλε μου καλέ. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρετε πολύ καλά. Όταν πήγε να πάρει τα κάτι ευάσματα από μια τράπεζα, η οποία είναι μόνο, γνωρίζουν 5-6 ανθρώποι που είναι μέσα στο παρασκήνιο. Ναι, ναι. Του κάνανε πόρτα. Μάλιστα. Έτσι, για να κάνει πόρτα, πούμε, έναν επιχειρηματία που δεν είναι επιχειρηματίας, άραγε, είναι κόκκινη κάρτα. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε τα λεφτά αυτά που κάνει τις μεταγραφές, φύγε τις μεταγραφές με δανεικούς παίκτες, Δύο δανεικούς έχει ρε Νίκο. Από την κόκκινη αρμάδα. Δεν θα πάρει δανεικό από τον Ολυμπιακό. Μα δεν πήρε. Όχι. Δεν πήρε που είσαι και Αριανός. Δεν θα πάρει δανεικό από τον Ολυμπιακό. Όχι, λέω πήρε φίλε μου. Ποιον πήρε Νίκο, πες μας να το χράψω. Εγώ το όνομα αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι ένας ξένος είναι, το όνομα δεν το γνωρίζω. Ξένος από τον Ολυμπιακό ξένος είναι. Για ένα χρόνο. Και πληρωμένος είναι από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, όχι ΠΑΕ Ολυμπιακός, από την εταιρεία του Γοντρού. Όχι ο Μαλάκης να πληρώνει, από την εταιρεία του Γοντρού. Άλλο χοντρός και άλλο εταιρεία. Ναι. Έτσι. Και μην λέτε ότι είστε επαναστάτες. Ούτε αυτό, ούτε ο άλλος, γιατί ο άλλος έμαθα το άλλο έμαθα. Πήγε και στα Σκόπια, έκανε πούμε με τους επιχειρηματίες μια σύσκεψη, έτσι πούμε,
για να γνωριστούν καλά, λέει. Γιατί έχουν εδώ πέρα ότι έχουν κάτι δημοσιευμάτα, κάτι τι έχουν αυτός ο σεφ, αυτός ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, τι έχει, δημοψήφισμα, τι είναι αυτό, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί εκεί πέρα έγινε πολύ βαβούρα, μεγάλη βαβούρα έγινε εκεί πέρα μέσα. Πάρα πολύ μεγάλη βαβούρα έγινε. Συντόμευε, γιατί περιμένας ακόμα. Ναι, περιμένω και κλείνω ναι, ότι, ναι. Ότι το δικαστήριο που έγινε σήμερα το Άγιο Πάγο. Ναι, ναι. Για τον αυτόν τον κύριο που πιάτανε την Πηλαία πάνω και τον έχουν στα Λιαβατά και τον πήγανε άρον-άρον, τον πήγανε την Αθήνα με ειδική κλουβά. Έτσι, είναι η ΠΑΟΛ την αναβολή. Για να πάρει πολύ αναβολή η ΠΑΟΛ, οι Αμερικάνοι το θέλουνε, γιατί το θέλουνε για δικό του άνθρωπο. Γι' αυτό εγώ σε λέω θα είναι μαύρο και μαύρο σύννεφια, θα είναι Θεσσαλονίκη. Γεια! Γεια σου Νίκο, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου φίλε. Αριανός από Καλαμαριά. Γεια σου φίλε μου. Το όνομά σου. Επειδή τώρα γύρισα από το σπίτι, ναι, ναι. Και δεν έχω πει ούτε ίντερνετ, ούτε άκουσα ράδιο και αυτά, πριν κάνα δεκάλεπτος άκουσα που πες για τα εισιτήρια που βγήκανε. Άμα μπορείς λίγο να με πληροφορήσεις, θα έχει γενική είσοδο. Όχι. Δεν θα έχει. Κάσε να σου πω άμα θες, περίμενε, δώσ' μου λίγο. Ναι, πες μου λίγο τιμές. Λίγα δευτερόλεπτα για να σου πω και τις τιμές. Από σήμερα είναι, για όσους να ακούσαν και νωρίτερα, στην διάθεση του κόσμου. Κάτσε τώρα που μήκω στο λαμπαουτάρι. Για να σου πω και τις τιμές. Δεν έχει πάντως γενική είσοδο. Λοιπόν, δώσ' μου ένα λεπτάκι. Άντε, πάμε λίγο πίσω. Κοίτα, να σε πω για τις 2 και για πιο ψηλά, έτσι, ναι. 7 και VIP. Δεν με ενδιαφέρει. Για 1 και 3 εγώ θέλω, που είναι συνήθως. Εκεί νομίζω είναι στα 10, στα 15, κάτσε τώρα θα σου πω. 15? Περίμενε. Στις θύρες 1 και 3 είναι 10 ευρώ. Ωραία, ναι. Λοιπόν, θύρες 2 θα είναι 15. Στις 2, 15, 20 στην 9, 25 στην 7 και 50 στα VIP. Κατάλαβα. Και ένα τελευταίο. Ναι. Ρησίχη, μεταξύ ο πατέρας μου είναι παοξής και με κοροϊδεύε σήμερα. Ναι. Αλλά δεν έχω πληροφορηθεί καθόλου. Πήραμε τον Βαγγέλη. Ποιο Βαγγέλη? Τον Κρίστο Βαγγέλη. Όχι. Τι με λέει ο πατέρας μου ότι τον πήραμε? Όχι. Είχε βγει ένα δημοσίευμα, αλλά δεν υπάρχει θέμα Βαγγέλη στον Άρη. Ο Άρης πήρε άλλο στη δεξιμπάκ τον Κωνσταντινίδη. Σήμερα τον ανακοίνωσε κιόλας. Ναι, 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 το άκουσα. Ναι. Άρα παραπληροφόρηση κινητή είναι ο παπάς μου. Ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ να έχεις. Έχουμε άλλον Γιάννη. Ωραία, ανοιχτές οι γραμμές για ακόμα 5 λεπτάκια. 2-31-0-287 και 38. Αριανή Παοξίδης Ηρακλήδης. Σας βλέπω το καλοκαιράκι, είναι εμένα, αλλά ζεστήστε, βγαίνετε, κάνετε, ακούτε ραδιόφωνο ακόμα. Πού να πάει διακοπές ο κόσμος, ρε Γιάννη, τώρα. Είναι δυνατόν. Ποια διακοπές τώρα. Θεσσαλονίκη, μια χαρά εδώ πέρα. Θάλασσα έχει. Ψάρω ταβέρνες, έχει την περάνα. Θες να φας εκεί πέρα ψαράκι, ωραίο. Έτσι. Να φας τα μαλάκια. Έτσι. Τα ποδάκι, φιλέ. Καλαμαράκι. Τηγανιτά μύδια. Έτσι. Αυτή είναι η εποχή της Περέας. Η Περέα μαζεύει κόσμο σταθερά. Καλοκαίρι. Καθαρά Δευτέρα, 25η και 28η. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου είναι νέκρα. Δεν κυκλοφορεί ψυχή. Μετά από τις 8-9 το βράδυ καθημερινές, δεν βλέπεις άνθρωπο. Παρασκευοσάββατο κάτι κουνιέται. Αλλά φίλε, ο χειμώνας στην Περέα είναι μετά τις 9 το βράδυ. Δεν είναι, είναι πολύ, πολύ ησυχία. Πολύ νέκρα. Αλλά το καλοκαιράκι μαζεύει κόσμο. Και έχουμε και τώρα λόγω της κρίσης έχουμε και περισσότερους τουρίστες και βάζω και τους Θεσσαλονικιούς μέσα σαν τουρίστες, γιατί ο άλλος λέει τώρα πού να κάψω μεζί, να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική. Έστω στο πρώτο πόδι. Θα κάνω, θα πάω να βουτήξω στην Περέα. Απάφακο το ψαράκι με την οικογένεια. Τι είναι η Περέα τώρα, μια γκαζιά δρόμος. Είναι 20 λεπτά Θεσσαλονίκη. Τσάκμα, με συνοπτικές διαδικασίες. Και στηρίζω και την τοπική κοινωνία. Για τα μαγαζιά όλο τον υπόλοιπο χρόνο, τζίρο 0. Κουλούρι. Θεσσαλονίκης με σουσάμι και σταφίδα. Λοιπόν, μιας που είχαμε το φίλο νωρίτερα για τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ, είπαμε και τις τιμές. Αυτό το οποίο βγαίνει από την ΠΑΕ είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα αυτές τις πρώτες ώρες από σήμερα. Έχουμε γραμμή, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Νίκο. Έλα, ρε. Έλα. Πού είσαι, αυτός ο πρώτος-τελευταίος θα μου δώσει πρωτάθλημα. Ποιος πρώτος-τελευταίος? Όταν βγαίνει, να ξέρεις, η ανησυχία είναι έκδηλη στην πόλη. Α, κατάλαβα και τον Νίκο. Ετοιμάζεσαι για πρωτάθλημα, κύριε Παπαδόπουλε. Λες. Η ανησυχία τους είναι τεράστια. Να φωνάζω το Μάιο εδώ πέρα ο Άρης Πρωταθλητής Ελλάδος. Όταν σου βγάζουν Λάκη Ιωαννίδη. Πού είσαι?
Μπουζά, βγάλε μου και τον Λάμπρο Σκόρδα σε λίγο. Θα σε περιμένω. Άτομα που δεν είναι παρόμοιες. Ναι. Λοιπόν, ετοιμάσου για πρωτάθλημα, κύριε Παπαδόπουλε. Θα τα πούμε την Τετάρτη στο γήπεδο. Σε ποια θύρα θα έρθεις τελικά, δεν μας έχεις. Θα τα πούμε στο γήπεδο. Τέσσερις μέρες δεν μου λες σε ποια θύρα θα έρθεις. Πες μου πού θα πάρεις. Θα σε βρω εγώ. Πήρες εισιτήριο. Πήρα και εισιτήριο και διαρκείας. Διαρκείας σε ποια θύρα, πέστε τουλάχιστον διαρκείας στη θύρα. 9. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε φίλε. Στην καλύτερη θύρα πήρες. Και πού θα με πετύχεις φίλε την Τετάρτη. Εκεί μπροστά, στην Αλκυμίνης. Να δώσουμε ραντεβού από κάτω, μια χαρά. Ναι. Κομπλέ. Ετοιμάσου για πρωτάθλημα. Η ανησυχία είναι έκδηλη. Για Δημήτρη Κωνσταντινίδη τι λες. Όλα καλά θα πάνε. Άλιστα. Όλα καλά θα πάνε. Μ' αρέσει. Και κοίταξε, αυτό συμβαίνει, ξέρεις, η ανησυχία όταν υπάρχει. Ναι. Βλέπεις, βγάζουν για τηλεοράσεις, για ραδιόφωνα, ναι, για μεταγραφές, για προέδρους, για πόσο ανησυχούνε. Ναι. Πόσο ανησυχούνε. Ετοιμάσου για πρωτάθλημα. Αυτοί δεν θα πάρουν. Όπως γινόταν τη δεκαετία του 80, θα γελάσουμε, θα πέσει πολύ γέλιο. Ετοιμάσου. Η διασκέδαση αρχίζει, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό βράδυ. Καληνύχτα σας. Να είστε καλά. Λακωνικός σήμερα ο Νίκος. Δεν είχε να πει πάρα πολλά. Τον είδα έτσι μαζεμένο. Αλλά ξεκάθαρες κουβέντες, ναι, τα σκέτα. Λοιπόν, στο ένα λεπτάκι είμαστε, πριν από τις 10.30. Θα πάμε να κάνουμε σιγά σιγά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε λίγο έτσι το κλασικό γνωστό στους ακροατές εκπομπής. Μισά ώρα τον ρεπορτάζ, να μιλήσουμε για Άρα, να μιλήσουμε για Πάγα, να μιλήσουμε λίγο και για Ηράκλειο. Και μετά τις 11, αν έχετε και εσείς όρεξη για κουβεντούλα και είστε ακόμα ξύπνοι και δεν έχετε κάτι μπροστά σε κανέναν μυστήρα για να δροσιστείτε. Αν και σήμερα είναι καλά, φυσάει ακόμα Γιάννη. Καλά είναι, χθες έκανε έναν ύπνο φίλε φοβερό. Με ανοιχτό παράθυρο κάτω στο υπόγειο κιόλα. Είχε ένα αεράκι ωραίο, ρε παιδί μου. Και μου αρέσει το αεράκι του, το βραδινό του καλοκαιριού, που μπαίνει μέσα το παράθυρο και σου σηκώνει και λίγο το σεντόνι. Εκείνο, φίλε, είναι πολύ δυνατό. Και, και έχει και σεντόνι κιόλα. Φαντάσου, δηλαδή σε τι κατάσταση ήμασταν. Λοιπόν, πάμε στο Πρεγκιανιζάτσι και επιστρέφουμε με τη συνέχεια τη εκπομπή. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στα 36 λεπτάκια μετά από τι 10. Λίμπερο 107,4. Ακούτε κυρίε και κύριοι. Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο πίσω το μικρόφωνο. Εκτάκτως μέχρι και την μεθεπόμενη Παρασκευή, εδώ στην Ταλέπα που λέει ένας ποδοσφαιριστής του Άρη, στην Ταλέπα. Λοιπόν, FM γεννώντα τα μηνύματά σας στο 54526, μετά τις 11 θα ανοίξουμε πάλι τις γραμμές. Έχουμε μπει στο μισάωρο τον ρεπορτάζ, α δούμε τι γίνεται στις ομάδες της πόλης μας, τι είχε να μας προσφέρει η σημερινή ημέρα. Περιμένουμε να έχουμε σύνδεση με ΠΑΟΚ αρχικά, ο Γιάννης Ζάτσης αναζητεί έναν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Τον βρήκε, τον βλέπω, κουνάει τα χείλη του, μιλάει και την έχουμε και πάμε να καλησπερίσουμε την Ελένη Μπούντου. Γεια σου Ελένη. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε, τι κατάσταση. Σε καλή κατάσταση, σε καλή κατάσταση. Με τις βιταμίνες είμαστε Ελένη μου. Ψέματα δεν λες, η αλήθεια. Με τις βιταμίνες προχωράμε. Απλά Νίκο να πω ότι για τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και γενικότερα για αυτούς που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα κίνητρο, έτσι, παρά την κούραση, παρά το καλοκαίρι. Ναι, ναι, εσείς έχετε και ένα επίσημο παιχνίδι που πλησιάζει, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι το γεγονός ότι έχει σε μερικές μέρες, υπάρχει σε μερικές μέρες το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ναι, όσο να είναι, υπάρχει ένα έτσι άγχος, υπάρχει μια αγωνία να το πω για το πώς θα δεις την ομάδα. Μια ανυπομονησία, έτσι, ένα... Μπράβο, ναι, μπράβο. Ναι. Και ειδικά όταν μιλάμε έτσι για προκριματικό γύρο του Champions League. Ναι. Έτσι, το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι στόχος του ΠΑΟΚ η πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Το λένε συνέχεια και ο Ράσμον Λουτσέσκου, το λένε συνέχεια και οι ποδοσφαιριστές. Και όπως και να το κάνουμε, η συμμετοχή στους ομίλους του Champions League σίγουρα είναι ένα γεγονός το οποίο αλλάζει το στάτους οποιοδήποτε κλαμπ. Καλοί ενχώροι στόχοι, έτσι και το πρωτάθλημα και το κύπελο, αλλά σίγουρα το να μπορείς να συνδυάσεις και να κάνεις και μια παράλληλη πορεία στην Ευρώπη είναι το ιδανικό για οποιαδήποτε ομάδα και βεβαίως ο ΠΑΟΚ όλες αυτές τις ημέρες και η προετοιμασία και όλα στην Ολλανδία ξεκινάει και τελειώνει με φόντο το μάτι της Βασιλείας την ερχόμενη Τρίτη. Νομίζω ότι πλέον μετράμε αντίστροφα και αυτό που λέγαμε το πρωί και με τον Νίκο είναι ότι αυτές οι μέρες ναι μεν έχουν μια ηρεμία, αλλά όσο να υπάρχει και ένα
άγχος, αν θέλεις, από τα πρώτα, γιατί ήταν και στο τελευταίο φιλικό, έτσι, το οποίο έδωσε πάω και το Ολλανδικό εδάφος, τον Βαρέλα να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού. Σήμερα η ομάδα επανήλθε σε ρυθμούς προπονήσεων, είχαν ραντεβού το πρωί στην Νέα Μεσημβρία και ξαφνικά έρχεται το report της πρωινής προπόνησης που παγώνει κάπως έτσι και τον κόσμο και τους επιτελείς του δικεφάλου, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τον Μπίσεσβαρ, υπήρχε θέμα με τον Ελ Καντουρί, αλλά είχαμε και ευχάριστα βεβαίως με τον Βαρέλα, γιατί όπως έλεγα προηγουμένως, ο Βαρέλα επέστρεψε από την Ολλανδία με ένα πρόβλημα τραυματισμού, ένα αιμάτωμα μετά το χτύπημα που δέχτηκε στην έξω πλευρά του τετρακέφαλου, ακολούθησε και την πρώτη μέρα της επιστροφής και στο ρεπό της ομάδας στη θεραπεία. Και σήμερα πριν από την προπόνηση θα εξεταζόταν από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ προκειμένου να εκτιμήσουν έτσι καλύτερα την κατάστασή του. Φάνηκε ότι ο Βαρέλα δεν είχε κάτι σοβαρό, όπως ακριβώς ήταν και η πρώτη εκτίμηση, 1-2 ημέρες στα πίτ και κατόπιν θα ανεβάσει ρυθμούς και όντως σήμερα ακολούθησε πρόγραμμα αυξημένης έντασης και νομίζω ότι σταδιακά μέρα με την ημέρα θα μπαίνει κανονικά και δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τη συμμετοχή του στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Αλλά έλεγα πριν ότι τα δυσάρεστα ήρθαν από το μέτωπο του Μπίσεσβαρ και του Ελ Καντουρί, τουλάχιστον το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, γιατί τα αποτελέσματα της μαγνητικής ήταν μεν πιο καθυσυχαστικά, αλλά υπάρχει και ένα αλλά, το οποίο αφορά βεβαίως τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, γιατί η μαγνητική τομογραφία ήταν καθαρή, οπότε αποφεύθηκαν τα χειρότερα σε πρώτη φάση και σε ό,τι έχει να κάνει με κάποια ζημιά είτε στον μηνίσκο είτε στον χόνδρο. Αλλά, αυτό το αλλά, λόγω της γενικότερης επιβάρυνσης της προετοιμασίας και εξαιτίας του χτυπήματος που δέχτηκε και ο Μπίσεσβαρ στο τελευταίο φιλικό, υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, γι' αυτό τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα θεραπείας για να υποχωρήσει έτσι η φλεγμονή που έχει στο γόνατο. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος τίθεται και επίσημα εκτός του αγώνα της Τούμπας, κάτι που σημαίνει ότι ο Ράζον Λουτσέσκου θα πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του Ολλανδού για το αριστερό φτερό της επίθεσης, γιατί ο Μπίσεσβαρ είναι και επίσημα νοκάουτ από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Βέβαια υπάρχουν ελπίδες να προλάβει τον επαναληπτικό με τη Βασιλεία. Κάτι τέτοιο φάνηκε το πρωί ότι αποκλείστηκε. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως ότι πάγωσαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Αλλά τελικά από την μαγνητική φάνηκε ότι ναι, μεν υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή όσο προέκυψε το πρωί μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης. Χάνει το μάτι με τη Βασιλεία. Από εκεί και πέρα ακολουθεί ένα συντηρητικό πρόγραμμα θεραπείας και αναλόγως το πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του και το πώς θα κυλήσει η θεραπεία του, θα δούμε αν θα προλάβει το δεύτερο μάτι απέναντι στην Βασιλεία εκεί στην Ελβετία. Τώρα για τον Ελ Καντουρί ήταν ευχάριστα τα νέα από την μαγνητική, γιατί φάνηκε ότι ήταν καθαρή. Σταδιακά ο Ελ Καντουρί θα ανεβάσει ρυθμούς επανένταξης στο σύνολο του Ράσμα Λουτσέσκου. Υπολογίζεται να είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου, αλλά νομίζω ότι μέρα με την ημέρα θα έχουμε κι εμείς καλύτερη εικόνα από τον Μαροκινό, αλλά σίγουρα ξεχνάμε Ντιέγκο Μπίσεσβαρ για το παιχνίδι της Τρίτης. Και μιας και λέμε για το παιχνίδι της Τρίτης, εκεί θα παραμείνουμε, γιατί μέχρι σήμερα στις 12 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, έπρεπε ο ΠΑΟΚ να δηλώσει τους ποδοσφαιριστές τη λίστα, αυτή την ευρωπαϊκή λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για τους αγώνες με την Βασιλεία, πράγμα το οποίο έκανε και βεβαίως γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεση, 25 στο νούμερο. Δεν έχουμε εκπλήξεις, έτσι είναι όλοι μέσα, εκτός από τον Μουλέν. Ο Μουλέν ο οποίος έχασε ένα πολύ μεγάλο και βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, προσπαθεί σιγά σιγά να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων, σταδιακά προπονήσεις με την μπάλα, αλλά κρίθηκε σκόπιμο από τον Ράσμα Λουτσέσκου να μην ακολουθήσει στα παιχνίδια με την Βασιλεία, οπότε ο Μουλέν, ο Γάλλος, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Εκτός έμεινε και ο νεαρός Μπαλογιάννης, γιατί δεν λογίζεται ούτε ως club trained, ούτε ως association trained, έτσι αυτά τις κατηγορίες, αν θέλετε, που ορίζει η UEFA. Οπότε έπρεπε να δηλωθεί ως ένας από τους 17 ελεύθερους παίκτες και προφανώς για τον Λουτσέσκου υπήρχαν άλλες λύσεις, οι οποίες και βεβαίως βρίσκονται στην σχετική λίστα. Θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι ο ΠΑΟΚ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε δύο αλλαγές 24 ώρες πριν τη σέντρα του πρώτου παιχνιδιού. Έτσι, αν έχει κάποιον απρόπτο, αν θέλει να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάποιο όνομα, θα πρέπει να το κάνει μέχρι 24 ώρες πριν τη σέντρα του πρώτου αγώνα για δύο αλλαγές. Αυτά από τον ΠΑΟΚ. Με προπόνηση συνεχίζεται το πρόγραμμα και η προετοιμασία για το ματς με την Βασιλεία. Σαφώς θα πρέπει να σταθούμε στα διαρκείας, έτσι, γιατί είναι ένα εντυπωσιακό κομμάτι του φετινού καλοκαιριού που αφορά τον ΠΑΟΚ. Όταν μια ομάδα, όταν ένας σύλλογος διαθέτει πάνω από 1000 εισιτήρια διαρκείας σε μία μέρα, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθεί κανείς σίγουρα σε αυτό το γεγονός. Μιλάμε για ένα εντυπωσιακό νούμερο. Μιλάμε γενικώς για ένα νούμερο το οποίο ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Συνολικά τα διαρκείας του ΠΑΟΚ μέχρι και σήμερα έχουν φτάσει τα 11.741. Χθες έσπασαν το φράγμα των 10.000 διαρκείας και σήμερα το νούμερο ανέβηκε ακόμη περισσότερο. Μέσα σε μία μέρα εξυπηρετήθηκαν πάνω από 1.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ, εκ των οποίων οι 8.412 είναι εκείνοι οι οποίοι ανανέωσαν τη θέση τους στο γήπεδο της Τούμπας και επέλεξαν να βρίσκονται για ακόμη μία χρονιά στο πλευρό των παιχτών του Δικεφάλου. Όλα αυτά βεβαίως τα αναφέρουμε και τα σημειώνουμε γιατί μιλάμε για το πρώτο διάστημα διάθεσης. Έχει ακόμη μέλλον, έχει ακόμη δρόμο και σίγουρα είναι ένα καλοκαίρι τελείως διαφορετικό όσον αφορά την ανταπόκριση του κόσμου, όσον αφορά τη στήριξη του κόσμου, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι τα διαρκείας έκλεισαν στα 11.396 συνολικά, έτσι. Mm-hmm. Και τώρα βλέπεις ότι ήδη από το πρώτο διάστημα έχει το νούμερο αυτό, το έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ, είναι στα 11.741 και νομίζω ότι έχουμε μέρος ακόμη να μιλάμε και βεβαίως να συζητάμε για το συγκεκριμένο γεγονός. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τις σκέψεις που κάνουν στον ΠΑΟΚ να βάλουν ένα φρένο στις 21.000, γιατί αντιλαμβάνονται ότι βάσει των ρυθμών και της ανταπόκρισης που υπάρχει από τον κόσμο είναι πολύ εύκολο, φαντάζει εύκολο να σπάσει, να φτάσει μάλλον αριθμό στις 21.000 κάρτες, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν και διαθέσιμα εισιτήρια για ανθρώπους του εξωτερικού. Έτσι ακριβώς, για ντέρμπι, για σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν γίνεται να δεσμευτούν όλα τα εισιτήρια από την αρχή της σεζόν. Άρα στον ΠΑΟΚ έτσι κάνουν μια σκέψη ότι αν και εφόσον οι αριθμοί κυλήσουν με τέτοιους ρυθμούς, κάποια στιγμή θα μπει ένα φρένο. Έχουμε πολύ καιρό να ζήσουμε, η αλήθεια είναι, και να δούμε και να καταγράψουμε ένα γεγονός όπως αυτό ότι στον ΠΑΟΚ κάνουν σκέψη να πει φρένο στα διαρκείας. Είναι εντυπωσιακό, είναι αξιομνημόνευτο και είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό της νέας σεζόν που ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ με τις καλύτερες προοπτικές, τουλάχιστον όσον αφορά την σχέση του με τον κόσμο, έτσι, και τη στήριξη του κόσμου προς την ομάδα. Δεν πρέπει να ξεχάσω και την επιθυμία της οικογένειας Σαββίδη και κυρίως του Γιώργου Σαββίδη να διατεθούν και φέτος, όπως έγινε πέρυσι, όπως έγινε και πρόπερσι, 1000 εισιτήρια διαρκείας σε ανέργους. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη. Νομίζω είναι ένας, τίνει να γίνει θεσμός εντός εισαγωγικών στον ΠΑΟΚ. Το έκανα και τις προηγούμενες χρονιές. Αντιλαμβάνονται βεβαίως και την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως τη δίψα του κόσμου να βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας, να βρεθεί δίπλα στην ομάδα και τις οικονομικές και τις δυσκολίες που υπάρχουν σε διάφορες οικογένειες. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει σκέψη να δοθούν και φέτος το καλοκαίρι 1000 εισιτήρια διαρκείας σε ανέργους. Έχω την εντύπωση ότι περαιτέρω λεπτομέρειες για το πώς θα διατεθούν, για την κάρτα αναργίας, την οικογενειακή κατάσταση του καθενός, θα γίνουν γνωστές μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού με την Βασιλεία, για να δει και ο κόσμος πώς μπορεί να μπει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και χίλιοι τυχεροί βεβαίως να αποκτήσουν το εισιτήριο διαρκείας χωρίς κάποιο οικονομικό κόστος. Ωραία, Ελένη Μπούντου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε Ελένη. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από την Ελένη Μπούντου, ο ΠΑΟΚ που πλέον έχει ξεκινήσει βασικά από σήμερα την προετοιμασία του για το μάτς με την Βασιλεία, κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς, εντάξει, είναι και για τον κόσμο και για μας
Είναι πάντα διαφορετικό να περιμένεις ένα επίσημο παιχνίδι. Και στον Άρη υπάρχει μια ανυπομονησία για το μαζί με την ΑΕΚ. Αλλά είναι διαφορετικό γιατί είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Απλά η λεπτομέρεια είναι ότι για τον Άρη είναι και τα αποκαλυπτήρια. Εκείνο το παιχνίδι με την ένωση μιας νέας ομάδας, ενός νέου οικοδομήματος, μιας νέας φιλοσοφίας, ενός νέου προπονητή και πολλά νέα πρόσωπα φυσικά στο ΜΑΣ της ερχόμενης Τετάρτης. Ένα από αυτά τα νέα πρόσωπα είναι πιθανό να αποτελέσει και ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα από τον Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια, 24χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν αγωνίστηκε στην Μπρέσια. Ανήκε βασικά στην Μπρέσια, γιατί με την πρώτη ομάδα δεν αγωνίστηκε. Είχε μόλις μια συμμετοχή με την Πριμαβέρα των Ιταλών και θα πλαισιώσει τον Τζανακάκη στο δεξιά χώρο της άμυνας. Η ένατη μεταγραφή του Άρη και η δέκατη, όπως φαίνεται, θα είναι ο Φραν Βελέθ, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αναμένεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα στην Θεσσαλονίκη μετά την προφορική συμφωνία που έχει με τους ανθρώπους του Άρη, προκειμένου να γίνουν τελικές συζητήσεις και αν όλα πάνε καλά και δεν προκύψει κάποια πρόοπτο, να υπογράψει και αυτός με τον Άρη. Εντάξει, το λέγαμε από χθες με τον Βελέθ, τη στιγμή που μείνει δεύτερος στη Βίσλα, άνοιγε ο δρόμος για τον Άρη. Οι δύο πλευρές είναι κοντά και πλέον περιμένουμε τον παίκτη Θεσσαλονίκη για να πάρει επίσημη μορφή αυτή η προφορική συμφωνία που έχει με τους κιτρινόμαυρους. Παράλληλα περιμένουμε και την άφεξη του Μίτζεν Μπάσα, ο οποίος πληροφορίες κάνουν λόγο για άφεξή του την ερχόμενη Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος αυτό το οποίο λέει είναι ότι σύντομα θα είναι εδώ πέρα και λογικά μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα βρίσκεται και αυτό στην Ελλάδα για τις τελικές συζητήσεις με τον Άρη και εφόσον όλα πάνε καλά να υπογράψει με τους κιτρινόμαυρους. Και πλέον, αφού ο Άρης έκλεισε και την εκκρεμότητα του δεξιού μπακ και κλείνει όπως φαίνεται και την εκκρεμότητα του κεντρικού αμυντικού, πάει για τον βασικό φορ της νέας σεζόν. Τέθηκε σαν ζήτημα στην σημερινή μεταγραφική σύσκεψη που έγινε ανάμεσα στον Θόδωρο Καρυπίδη, τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο και τον Πάκο Ερέρα. Συζήτησαν για τον φορ που θα αποκτηθεί οι τρεις άνδρες και για τις τρεις περιπτώσεις που εξετάζονται και είναι καθαρά πλέον θέμα διαπραγματεύσεων. Μπορεί και τουλάχιστον η δικιά μου πληροφόρηση αναφέρει ότι ίσως και αύριο να υπάρξει κάτι. Δεν είναι πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά ίσως και αύριο να υπάρξει κάτι όσον αφορά το θέμα του επιθετικού. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως, με τους ρυθμούς που κινείται ο Άρης με τα γραφικά, δεν αποκλείω να τελειώσει το φορ και πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης και να μην χρειαστεί να περιμένουμε δηλαδή την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία. Γιατί υπήρχε και αυτό σαν σκέψη στον Άρη, να κάνουν λίγη υπομονή, να πάει η ομάδα πάνω, αλλά είναι πολύ πιθανό ο Άρης να πάει και με το βασικό του φορ στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Έγινε και μια κουβέντα βέβαια για τις αποδεσμεύσεις και τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, με τον Ερέρα να λαμβάνει τις τελικές του αποφάσεις τις επόμενες ημέρες. Να δει τους παίκτες λίγο και τις προπονήσεις εδώ πέρα που γίνονται από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Ίσως για κάποιες περιπτώσεις παιχτών του υπάρχοντος ρόστερ να περιμένει να τους δει και σε κάποια φιλικά. Εγώ νομίζω ότι για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές έχει κατασταλάξει στο ότι δεν τους υπολογίζει. Κάποιους άλλους θέλει να τους δει και στα φιλικά που θα γίνουν, να τους δει και στις συνθήκες αγώνα. Να τους δώσει δηλαδή μια ακόμα ευκαιρία. Έγινε πάντως μια κουβέντα γενικότερα σήμερα και θα πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες για αυτό το κομμάτι. Είναι δεδομένο πάντως ότι κάποιοι δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα την νέα σεζόν. Και από αυτό, όπως λέμε εδώ και αρκετό καιρό, θα επηρεαστεί και το κατά πόσο ο Άρης θα προχωρήσει σε κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση. Από τους παίκτες δηλαδή που θα φύγουν. Και ανάλογα με τη θέση που θα αγωνίζεται κάποιος ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αποχωρήσει. Γιατί σε κάποιες θέσεις ο Άρης είναι
πλήρης και ενδεχομένως να μην γίνει και άλλη κίνηση. Υπάρχουν όμως και θέσεις που αν σου φύγει ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να πάει να πάρεις άλλον. Στο θετικό είναι ότι ο βασικός κορμός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Άρα δεν υπάρχει άγχος όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που είπαμε και πριν όσον αφορά τώρα το φιλικό με την ΑΕΚ, από σήμερα τα εισιτήρια στη διάθεση του κόσμου. Παρατηρείται έτσι μέχρι στιγμής μια ικανοποιητική κινητικότητα. Θα περιμένουμε και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα πάνε τα εισιτήρια. Υπήρξε έτσι και μια εξέλιξη όσον αφορά το θέμα με τον Αλέξη Κούγια, το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή κάποιες δηλώσεις του Προέδρου Τσέλη, οι οποίες όμως παρερμηνεύτηκαν από το μέσο στις οποίες τις πραγματοποίησε. Αυτό που βγαίνει από την ΠΑΕ σήμερα νωρίς το βράδυ είναι ότι είναι μια, έτσι να το πω, ανεπίσημη θέση του Καρυπίδη, ο οποίος λέει ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί από το πουθενά κάποιοι κύκλοι θέλες να δημιουργήσουν πρόβλημα σε σχέση με τον Αλέξη Κούγια. Η σχέση μας είναι πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα, αλλά οι γνωστοί δημοσιογραφικοί κύκλοι που ενοχλούνται από τον Άρη θέλουν να προκαλούν εντάσεις χωρίς λόγο. Ξέρω ότι ο Άρης τους ενοχλεί και ξέρω ότι στεναχωριούνται με όσα συμβαίνουν και θα συμβούν στον Άρη. Ο κόσμος πλέον τους έχει πάρει χαμπάρι, όμως και τώρα εκτέθηκαν για μία ακόμη φορά και θα συνεχίσουν να εκτίθονται. Ξεμπροστιάστηκαν και έλαμψη αλήθεια, την οποία σκοπίμως απέκρυψαν. Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Αλέξη Κούγια. Θα γίνει κανονικά και το φιλικό με τη Λάρισα στις 9 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και έτσι το θέμα το οποίο πήγε να δημιουργηθεί χθες θεωρείται λήξαν πλέον. Δεν τίθεται κάποιο ζήτημα όσον αφορά τις σχέσεις του Καρυπίδη με τον Κούγια, το οποίο βέβαια πήγε να δημιουργηθεί χθες, αλλά αφορμή ήταν οι δηλώσεις του που παρεμηνεύτηκαν. Οι δηλώσεις του Πρόεδρου Τσέλη που παρεμηνεύτηκαν, δεν είπε αυτό το οποίο διαβάζαμε εδώ πέρα και χθες, ότι δηλαδή ο Πρόεδρος του Άρη δεν έπνιε εμπιστοσύνη και δεν είχε μας δείξει κάτι. Αλλιώς τα είπε, αλλιώς τα γράψανε. Το θέμα είναι ότι το θέμα θεωρείται λήξαν και ο Άρης θα παίξει κανονικά με τη Λάρισα φιλικό στις 9 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο ένα λεπτάκι έχουμε φτάσει πριν από τις 11, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αυτά όσον αφορά τον Άρη και όσα είχαμε στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Στο Λαμπαουτάρης μπορεί να διαβάσει μια συνέντευξη του υπεύθυνου της εταιρείας που έχει αναλάβει τέρας ορίσιο και στο Βικελίδη του κ. Βαγγέλη Παζαρτζίδη για αυτά τα οποία γίνανε και περιμένουμε να γίνουν τόσο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας όσο και στο γήπεδο μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πούμε δεύτερα πραγματάκια και για τον Ηράκλειο και φυσικά να ανοίξουμε τις γραμμές για σας, εάν έχετε όρεξη. Σε καλή κατάσταση βλέπουμε γενικότερα τις τελευταίες μέρες. Για να σας δω και σήμερα. Πάμε στο διάλειμμα, Γιάννη Ζάτση, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 9 λεπτάκια μετά από τις 11, δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτσης με τα γυαλιά του καθηγητή, θα έλεγα, πίσω από την κονσόλα. Θα σου πήγαινε να είσαι καθηγητής. Μαθητές θα περνούσαν εξαιρετικά, πιστεύω. Θα μπαινες μέσα, θα τους έλεγες χαλάρα, 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 παιδιά, καθίστε λίγο, κάτσε μισή ωρίτσα και μετά μάθει. Λοιπόν, για περίπου ακόμα μια ώρα θα πάμε παρέα. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές 2310287 και 38. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Καλοκαιρινή, πιο χαλάρη το βραδάκι, και με δισογραφία και με ό,τι άλλο θέλετε εσείς φυσικά να σχολιάσουμε και να αναφερθούμε. Ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 12. Το Europa League και σε παιχνίδια που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, αν και μιλάμε για κυπριακές ομάδες. Από όλο Λεμεσό επικράτησε 2-0 της Στούμπρας στο Γαστιπί. Κάλεσε την Ινταμ 1-0 στη Λιθουανία. Από τη Λιθουανία, Στούμπρας. Και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Europa League. Μάλιστα. Λέει πρωταγωνιστής για τους Κύπρους ήταν ο 30χρονος Ισπανός ανασταλτικός μέσος Χέκτορ Γιούστε. Καντών, ο οποίος χτύπησε με τον πεσιακό τρόπο μια φορά σε κάθε μπήχνο στο 7 και στο 62 το μεταξύ. Για να δούμε. Έχει βγει μια ανακοίνωση των συνδέσμων του Άρη. Για να τη διαβάσω. Κοινή ανακοίνωση των συνδέσμων του Άρη, η οποία είναι δημοσιευμένη σε του Super 3, σε λίγο θα ανέβει και στο Λαμπαουτάρης.
Λοιπόν, η ανακοίνωση των συνδέσμων του Άρη. Έννοιες που αφορούν την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια του Αργιανού απέναντι στα ήθη και πρακτικές που ανακάλυψαν οι νεόπλοι του φιλοξενούμενοι είναι ευθύνη όλων μας. Έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι στα αδέλφια μας που έφυγαν στον κάθε Αργιανό οποιοδήποτε φίλου και ηλικίας από σήμερα, του σήμερα, με συγχωρείτε, και των επόμενων γενεών. Το αθλητικό, πολιτικό, οικονομικό ενηχειροδανιστήριο που στήθηκε τα τελευταία χρόνια στην πόλη με τις ευχές κάποιων δεν θα αγγίξει το μεγαλύτερο και ιστορικότερο σωματείο της Μακεδονίας. Δεν θα μείνουμε απλά στα όχι χωρίς να κάνουμε πράξεις για το αυτονόητο. Τα λεφτά σας να τα επενδύσετε σε άλλους υποτακτικούς του σήμερα. Ειδικά αυτές τις μέρες που βγήκανε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της Τετάρτης με την ΑΕΚ, καλούμε όλο τον κόσμο, είχε ή δεν είχε σκοπό να πάρει διαρκείας, να το κάνει πράξη. Μαζικά όλοι αυτές τις μέρες να προμηθευτούμε τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτά τα καρτελάκια θα γίνουν και φυλαχτά του συλλόγου με πολλές έννοιες και για τις επόμενες γενιές. Όλοι μαζί και ειδικά αυτές τις μέρες και όσο το θέμα είναι σε εκκρεμότητα, να δοθεί το μήνυμα σε όλο το Πανελλήνιο ότι τα λεφτά του στον Άρη μας δεν θα το λερώσουν. Όλοι μαζί στο Χαριλάου για τα διαρκείας με αποκορύφωμα την Τετάρτη, οι σύνδεσμοι του Άρη, Super 3, οι Ερολοχίτες και Club 1914. Η ανακοίνωση, η κοινή ανακοίνωση των συνδέσμων του Άρη με αφορμή το ενδιαφέρον του Ε για τα τηλεοπτικά. Και ένα ακόμα κάλεσμα μετά από την χθεσινή ανακοίνωση του Super 3 προς τον κόσμο για να πέσει μαζικά, να το πω έτσι, στα διαρκείας και να ενισχύσει οικονομικά την ομάδα σε μια περίοδο που δεν έχει έσοδα, είναι η αλήθεια, πραγματικότητα είναι αυτή, και κινείται αποκλειστικά με τα χρήματα του Θεόδωρου Καρυπίδη. Οδηγός λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη έχει κάνει το εξής μυθικό και έχει βάλει μέσα στο λεωφορείο ένα χαρτί που λέει «Αγαπητέ επιβάτη, γίνε φίλος με το αποσμητικό». Λέει τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι οι συνθήκες, λέει, και η κατάσταση λεωφορείου είναι πάντα δύσκολη. Πολλοί κόσμος, συνωστισμός και αρκετή ζέστη κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ωστόσο, ένας οδηγός, λέει, λεωφορείου του ΑΣΤ, φρόντισε με επιγραφή να πάρει τα μέτρα για δυσοσμία. Σε λεωφορείο του ΑΣΤ έβαλε ένα χαρτί που γράφει «Αγαπητέ φίλε, αγαπητέ επιβάτη, γίνε φίλος με το αποσμητικό, Γιάννη Ζάτση». Και πόσο δίκιο έχει, ρε φίλε. Αυτό το καλοκαίρι με κάποιους είναι μεγάλη μάστιγα στα λεωφορεία. Που τώρα εγώ το έζησα ένα χρόνο που δούλευα λεωφορείο, όχι παραπάνω, κάτσε ένα χρόνο, σαν φοιτητής. Και γενικότερα πριν πάρω το δίπλωμα, ρε παιδί μου, πες 2-3 χρόνια. Αλλά καλοκαιρινούς μήνες το είχα ζήσει ένα χρόνο πάρα πολύ. Που έμπαινα, ρε φίλε, μέσα στο λεωφορείο και συνήθως πάντα θα πετύχει έναν τύπο, ο οποίος θα ήταν, ρε φίλε, δε αποσμητικό μηδέν. Και κάτι άνθρωποι τώρα με κάτι που κάμισα έτσι. Τόπι ολόκληρο, ρε παιδί μου. Ήταν ο άλλος, να πούμε, large και φορούσε διπλό extra large και κρεμότανε πάνω του. Ή τους έβλεπες κάτι ανθρώπους που δεν είμαστε ρατσιστές, ρε παιδί μου. Δεν έχει να κάνει είναι σε εύσωμος ή όχι. Και λεπτοί άνθρωποι, κανονικοί. Με τα αποσμητικό, ρε φίλε, δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Από άλλο πεζοδρόμιο πηγαίνουν αυτοί, από άλλο πεζοδρόμιο πηγαίνει το αποσμητικό. Και αν ακούτε και εσείς που δουλεύετε ο ΑΣΤ και δεν το χρησιμοποιεί το αποσμητικό, σκεφτείτε και τους άλλους γύρω σας. Γιατί και εγώ το έχω ζήσει. Μια φορά καθόμουν, ρε φίλε, δίπλα σε ένα. Έχω πάρει εγώ το λεωφορείο από Περέα τώρα. Και πάμε, είναι το 72, το 78, δεν θυμάμαι τώρα, που πάει στο IKEA. Και πάω στο IKEA για να πάρω εγώ το λεωφορείο και να πάω στο κέντρο. Εμείς από εκεί έχουμε τις επιλογές. Το διάρι, το τριάρι και το οχτάρι. Λοιπόν, πρέπει να είχα μπει το τριάρι, πρέπει να είχα μπει. Γιατί θέλω να πάω τη Σιμισκή κιόλας. Και παίρνω το τριάρι και κάθομαι και κάθεται δίπλα μου ένας, μια-δυο στάσεις αφήγαμε από το IKEA. Μιλάμε τώρα δηλαδή, δεν είχα και ανοιχτό παράθυρο, είχε ένα παράθυρο ανοιχτό από πίσω μου όμως. Και προσπαθούσα εγώ τώρα δηλαδή, ήθελα να σηκωθώ και να πηδήξω το παράθυρο. Και βγαίνω από το λεωφορείο στη Χάνθ, δεν άντεξα, ήθελα να πάω πιο κάτω. Αλλά βγαίνω στη Χάνθ και παίρνω μια ανάσα. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Εντάξει, αλλά κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται, Γιάννη. Τώρα βέβαια εγώ ας πούμε του άλλου άκρου. Που πριν βγάλω το σπίτι, παίρνω το αξ. Το έκανα και διαφήμιση, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται και διαφήμιση. Άλλωστε, γνωστό αποσμητικό είναι. Και λούζομαι παντού. Εδώ πέρα, κάτω από τα χέρια. Έτσι, μέσα από την μπλούζα. Στο στήθος. Και γύρω-γύρω και έξω από την μπλούζα, ρε παιδί μου. Και βρωμοκοπάω αξ. Το οποίο είναι ωραία μυρωδιά του, βέβαια. Δεν μπορείς να πεις ότι βρωμοκοπάει. Απλά, αν βάλεις λίγο παραπάνω, μπορεί να γίνει κάπως αποπνικτική, Γιάννη μου. Εντάξει. Καλύτερα όμως να μυρίζει αξ λίγο παραπάνω παρά να μυρίζει υδροτήλα. Γι' αυτό εμείς και μπάρλες με το αυτοκίνητό μας, Γιάννη μου, τόσα χρόνια. Δεν πειράζει. Έχουμε κάνει χρυσό το βεζινά στην Περέα, χαλάλι του. Από να ταλαιπωριέμαι και να κάνω μία ώρα και κάτι για να κατέβουμε το λεωφορείο στο κέντρο, το προτιμώ. Τι άκανα.
Έτσι. Είχαμε, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε πριν μια ώρα, ήταν σε εξέλιξη μια πορεία για τη Μακεδονία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από ό,τι διαβάζω. Πορεία που κινήθηκε στις οδούς Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αριστοτέλους, Εγνατία, Ιώνος Δραγούμη και συνέχεια μέσω της Λεωφόρου Νίκης. Και θα κατέληγε εκεί όπου ξεκίνησε, στον Λευκό Πύργο. Βλέπω και κάτι βιντεάκια, είχε κόσμο το συγκεκριμένο ζήτημα που συνεχίζει να απασχολεί, αλλά δεν νομίζω ότι τους καίγεται καρφί αυτούς που διοικούν τη χώρα ή βασικά αυτούς που παίρνουν εντολές για να διοικούν τη χώρα γενικότερα. Πάμε όμως στο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα φίλε. Χαίρετε. Είχαμε μιλήσει εχθές από την Ποτίδια, είμαι. Που σου κάτι ότι ήμουν κάθετος για την ανακοίνωση που έχει βγάλει. Ναι. Σήμερα συμφωνώ με την ανακοίνωση που βγάλαν και τα άλλα, ναι, τα κλαμπ. Βασικά τη βγάλαν όλοι μαζί, και ο Super 3 και οι Ρολοχίτες, ναι, και το 1914. Ναι, κατάλαβα, αλλά ξέρεις ότι πρώτα πρέπει να δείξουν αυτοί το δρόμο και μετά να βγάζουν ανακοινώσεις. Κατάλαβες τι εννοώ. Αυτό εννοούσα χθες. Δηλαδή, να δείξουν το καλό παράδειγμα, να αγοράσουν 3-4.000 διαρκείας στα μέλη και μετά να προτείνουν τον κόσμο να πάει να πάρει διαρκείας. Ναι. Διότι αν δεν πάρουμε αυτά τα διαρκείας, αναγκαστικά θα πέσουμε στα λεφτά κάποιου. Με κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Αυτό εννοούσα εχθές. Λοιπόν, καλό είναι να δείξουν το καλό παράδειγμα τα παιδιά από το Super 3 Αερολοχίτες και το 1914 και θα ακολουθήσει και ο λαός του Άρη. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εχθές. Εντάξει, τα είπα λίγο χοντροκομμένα. Είχα πάρα πολύ συγχυστεί με την ανακοίνωση που είχαν βγάλει χωρίς να τεκμηριώσουν, ναι, την άποψή τους ολοκληρωμένη. Ένα νόημα το είχε χθες η ανακοίνωση, δεν πρέπει να δεν είχε. Είχε, ναι, ένα όπως νόημα, η κεντρική ιδέα της. Ναι, όπως τη διάβασες, εγώ συγχύστηκα. Δηλαδή χωρίς να δείξουν... Καμιά φορά αυτά δείξουν, θέλουν και δεύτερη ανάγνωση και τρίτη. Ναι, έτσι πως τη διάβασες, συγχύστηκα, ναι, και σε πήρα μέσα τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, δεν μου λες, για πες μου κανένα νέο, ποιοι παίκτες έχουν φύγει από τον Άρη, ο Ντούνης έμεινε. Ο Ντούνης μάλλον δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει. Ο Ανάκογλου. Ο Ανάκογλου αυτή τη στιγμή είναι σε φάση αποθεραπείας. Το πηγαίνει πιο συντηρητικά, πιο αργά από την προηγούμενη φορά, γιατί για να επιστρέψει 100% έτοιμος. Το Ανάκογλου νομίζω ότι στο full έτσι 100% έτοιμος θα είναι στα τέλη του 18. Με αρχές του 19. Πιστεύω τελειωμένος. Για πες μου για τον Μιλούνοβιτς, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Ο Μιλούνοβιτς είναι ένας από τους παίχτες που ήταν στην κατηγορία αυτών των υποκρίσεων ποδοσφαιριστών. Ναι, ξέρω. Και, ναι, παραμένει νομίζω ακόμα. Εγώ αυτό δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Εράρα για τον Μιλούνοβιτς. Εγώ αυτό το οποίο είδα πάνω στα 3-5 πηγάδια από τον Σέρβο είναι, ναι, πολύ όρεξη. Μάλιστα. Απλά η λεπτομέρεια με τον Μιλούνοβιτς είναι εξής, ότι και την περσινή σεζόν στις προπονήσεις μια χαρά τα πήγαινε. Στα επίσημα ήταν το θέμα, ναι, του. Ναι. Αλλά θα τον δει ο Ερέρα και σε επόμενες προπονήσεις, ίσως τον δει και σε κάποια φιλικά και μετά θα πάρει τις αποφάσεις του. Δεν μου λες, για το Λίμπερο, το Μαραγκό, έμεινε αυτός ή έχει φύγει. Ο Μαραγκός έχει φύγει. Έχει φύγει. Μου μείνει Τζόγλου. Πόσα αμυντικά χαφ έχουμε τώρα, ξέρεις. Έχουμε αρκετούς. Και αυτοί είναι στην κατηγορία αυτή των υποκρίσεων ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι ένας από τους δύο θα παραμείνει. Ή ο Μουμίνι Τζόγλου, έτσι. Ναι, ένας από τους δύο. Μάλιστα. Για Βαλεριάνο και Τσουμάνι. Ο Τσουμάνης υπήρχε μια προφορική συμφωνία που είχε κάνει με τον Καρυπίδη, αλλά νομίζω ότι δύσκολα... Από πέρσι. Ναι, όχι, βασικά από φέτος, τώρα στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα συνεχίσει. Δεν νομίζω να παραμείνει. Άρα θα καθίσουμε μόνο Βαλεριάνο εκεί, από αριστερά. Κοίτα, ο Βαλεριάνος είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει στοιχεία τα οποία αρέσουν στον Έρα, νομίζω. Ναι, αλλά είναι φαντάρος αυτό, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος. Θα βρεθεί λύση με αυτό, δεν είναι ζήτημα, εντάξει. Άμα θέλεις με αυτά, βρίσκεται λύση. Δηλαδή από τους παλιούς αυτή μήνα μόνο, έτσι. Ο Τζανακάκης που ανανέωσε, ο Σόουζα που ανανέωσε, ο Παυλίδης που ανανέωσε, ο Καντιμήρης που ανανέωσε. Ναι, καλά, αυτή είναι. Αυτή εντάξει. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε δηλαδή τώρα αμυντικό χαφ και center forward. Αμυντικό χαφ περιμένει στον Μπάσα για τις τελικές επαφές. Με το στόπερ θα πάρει το Βελέθ, αυτό το οποίο θα κλείσει το αμυντικό χαφ το Αλβανάκι.
κατά πάσα πιθανότητα είναι εκεί, αν δεν προκύψει κάτι και αν δεν κάνει πίσω κάποια από τις δύο πλευρές. Γιατί ναι, και αυτό πάντα πρέπει να το περιμένεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί από την έννοια ότι είναι πολύ σκύλος. Είναι, από ό,τι έχω διαβάσει. Είναι πολύ καλός ανασταλτικά. Είναι και χαφ. Είναι κόφτης. Ναι, είναι κόφτης, ναι, καθαρός κόφτης. Είναι και χαφ βέβαια που μπορεί να δημιουργήσει. Τουλάχιστον αυτό λένε, το είπε ο συγκεκριμένο Βαγγέλης ο Μόρας με τον οποίο ήταν συμπαίχτης στην Ιταλία. Εντάξει, χαμηλά είναι πάρα πολύ καλός. Εντάξει, ψηλά δεν έχει και τον μπόι το πολύ. Αλλά είναι μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Κύριος είναι παίκτης με προσωπικότητα. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε για τον μπάς. Και μας μένει δηλαδή τώρα το center four, έτσι. Για να κλείσει. Ναι, ναι. Με το four ίσως δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά ίσως να έχουμε κάτι και αύριο. Αλλά και δεν αποκλείται γενικότερα να υπάρξει οριστική εξέλιξη μέχρι το φιλικό με την ΑΕΚ. Με το Λόπεθ αυτό που λέγαμε το center four, δύσκολο. Πολύ, πολύ δύσκολη περίπτωση. Ο Λόπεθ, αν δεν, με το τωρινά δεδομένα και με τις απαιτήσεις του, θα κοστίσει τον Άρη 720-730.000 ευρώ, είναι πάρα πολλά. Και βάζω και την εφορία μέσα σε αυτό το ποσό. Συν την εφορία. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά. Δεν μάλιστα, μάλιστα. Για πες μου τώρα και κάτι τελευταίο. Ναι. Τι μέσο όρο ύψους έχει η ομάδα μας. Αυτό, περίπου, φίλε, είναι ένα θέμα. Γιατί αν το προσέξεις και με τις επιλογές που γίνονται, δεν θα έχεις και πολύ μπόι του χρόνου στην ομάδα. Μάλιστα. Ναι, γιατί είδα ότι είναι κοντούμιδες αυτούς που πήραμε. Ναι, ταιριάζουν περισσότερο σε αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ο Ερέρα, με κάτω την μπάλα, μάλιστα, με γρήγορο passing game. Το στυλ που έπαιζε ο Όγιος, κατάλαβα. Κάτι τέτοιο, ναι. Στον αέρα δηλαδή του χρόνου κάποιες φορές μπορεί να έχει θέμα όταν επιτίθεται ο αντίπαλος. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, Γιάννης, το όνομα σου, έτσι. Νίκος. Α, Νίκος. Έγινε, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ για τις... Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Για την ενημέρωση, έτσι. Έγινε. Καλό σου βράδυ. Γεια σου. Καλό βράδυ και εσένα. Να σε καλά. Λοιπόν... Κιτρινόμαυρο υποτίδια, φίλε. Να ξέρεις. Έχει λαό υποτίδια, κιτρινόμαυρο. Έχει λαό που μένει μόνιμα εκεί και έχει και λαό που έχει σπίτια εκεί πέρα. Και είναι κιτρινόμαυρη απόχρωση. Μπορεί να την επισκεφτούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο και την εξαιρετική υποτίδια. Να δούμε τι έχει να μας προσφέρει. Δεν έχω πάει ποτέ, είναι η αλήθεια. Μόνο απ' έξω περνάω, πηγαίνοντας προς Φούρκες και Σκιώνη και Σία εκεί πέρα. Εντάξει. Γιατί για να μην τι νομίζει, αποδράζει μας τώρα. Μόνο κάνα Σαββατοκύριακο. Αν περιμένω να πάρω άδεια. Ωχ, καλά. Εντάξει. Παλιά αυτά. Παλιά, πολύ παλιά. Απάμε να κάνουμε κανένα μπανάκι. Απάμε. Και εμείς τώρα το Σαββατοκύριακο. Το μεθεπόμενο λογικά. Λοιπόν, και 28 φτάσαμε. Δεν είπαμε για τον Ηρακλή. Α πούμε και 2-3 πραγματάκια για τον Ηρακλή από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Όχι, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είναι για την ομάδα Βόλη πάντως του Ηρακλή που βλέπω ότι αδειοδοτήθηκε κανονικά. Επιστρέφει ο Λευτέρης Ματσούκας. Καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Και νομίζω ένας παίκτης που αδίκησε το ταλέντο που είχε από την εποχή που ήταν στον Ολυμπιακό. Και διαβάζω εδώ πέρα, συζητούν στην Ερακλή για Γιάννη Παπαδόπουλο, κλείνουν Γροντί και ενδιαφέρονται και για Καράμπελα, όχι τον πρώην παιχτουάρι. Για άλλον νεαρός ποδοσφαιριστής αυτός. Γίνονται πραγματάκια στην Ερακλή γενικότερα, πέραν και τον Ματσούκα. Το θέμα όμως είναι το μαλλί. Το ρευστό να βρεθεί προκειμένου να τρέξει υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς θέματα η ομάδα την νέα αγωνιστική περίοδο και μακάρι να γίνει κιόλας για να επιστρέψει και η Ηρακλή σιγά σιγά στην πρώτη εθνική και να μην βλέπουμε τώρα επαρχιακές ομάδες των 70-80 ατόμων να παίζουν στην Α' εθνική. Λοιπόν, αυτά και για τον Ηρακλή σε τίτλους. Πάμε σιγά σιγά, Γιάννη Ζάτση, στο τελευταίο διάλειμμα για απόψε και επιστρέφουμε με το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και με γραμμές. Δεν σας είδα να τα αποκλίνεστε γενικότερα, μόνο ο φίλος από την Ποτίδια πήρε, ερωικός Αριανός και τοποθετήθηκε. Για να δούμε αν θα ξυπνήσετε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε στο break, Γιάννη, και επιστρέφουμε.
Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για ακόμα λίγο στο Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Για τα προκριματικά του Europa League, Ντομζάλε Μπρίγεκ 1-1 στο 87. Ουίπεστ Νεύτσι Μπακού 4-0 στο 89. Χάφναρ Φιόρντουρ, την είπα ρε φίλε. Από την Ισλανδία, Λάχτη από τη Φιλανδία, ρε. 0-0. Λοιπόν, έχει πρωτάθλημα στην Ισλανδία. Λέικνιρ Ρέκιαβικ, Ακράνες 0-0 και Σέλφος Φραμ 0-2 στο 70. Και τα δύο παιχνίδια. Πού είναι ο Κιλόνας να τα λέει αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα μιλάμε, ποια ομάδα υποστηρίζεις, την Χάφνα Φιόρντουρ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Τι είναι αυτή δηλαδή. Ποιος, αυτοί που ίδρυσαν τώρα αυτή την ομάδα στην Ισλανδία, τι είχαν πιει πριν. Τι πρέπει να είχα κατεβάσει τώρα. Και θα μπερδεύτηκε κανένας καμιά Σλαβία εκεί πέρα μέσα στην τούρνα για να τη βγάλανε έτσι την ομάδα. Τι σύνθημα έχουνε. Χάφναρ Φιόρντουρ, ολέ. Χάφναρ Φιόρντουρ, πώς λέει, ρε. Βγαίνει. Βγαίνει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε στα τελικά. Περίμενα. Για να δούμε και τα τελικά στα παιχνίδια των 8. Στοκχόλμη, Σάμροκ, Ρόβερς, ΑΕΚ, Στοκχόλμη, Σάμροκ, Ρόβερς, 1-1. Απόλλων Λεμεσού, Στάμπρας, 2-0. Βάρνταρ, Πιούνικ, 0-2. Δυναμό Τυφλίδας, Ντουνάισκα, Στρέντα, 1-2. Ζόρια, Μπάλτι, Γκόρνικ, Ζάμπριζε, 1-1. Για περίμενε. Μη με κόψει. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Καλησπέρα από την Ισλανδία. Παρεξηγήθηκαν οι οπαδοί. Γιάννη, είπα Νίκος σας. Νίκος, ναι. Έλα. Επειδή πήρε ο προηγούμενος και είπε για ποτίδεα, και λέω και εγώ την ποτίδια να πάρω και εγώ να γίνομαι πιο πολύ. Ποτίδια και εσύ, έλα ρε φίλε. Ποτίδια, ναι. Ντόπιος ή παραθερίζεις. Όχι, δεν είμαι ντόπιος. Έχω σπίτι εδώ 25 χρόνια τώρα. Μένεις μόνιμα ή για τα καλοκαίρια μόνο. Τα καλοκαίρια μένω εδώ, ναι. Δηλαδή από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, είμαστε εδώ. Θα έρθω φίλε μάλλον το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Έχει τίποτα καλό να φάμε. Κοίταξε, εσύ θα έρθεις... Για ένα βράδυ θα έρθω, Για ένα βράδυ. Λοιπόν, θα μείνεις στην Ποτίδια, κάτω στην παραλία φυσικά. Υπάρχει σπίτι που θα πάμε να μείνουμε. Ωραία. Κάτω η παραλία, η παραθαλάσσια δηλαδή. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω τώρα, επειδή λες ότι δεν ήρθες. Δεν έχω έρθει ποτέ εκεί πέρα, όχι. Δηλαδή, διαθέτει τα μπιτς, τα φαγάδικα, τα γεράδικα, ό,τι θέλεις να βρεις, θα βρεις πάντα. Ναι. Έτσι. Τώρα, κατά πόσο θα σ' αρέσει, εντάξει, αυτό είναι και... Χαλκιδική είναι, ρε φίλε. Σαν τη Χαλκιδική. Ακριβώς. Οι παραλίες είναι καλές, όπου και να πας δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, μου έχουν πει όμως, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι οι καλύτερες είναι από την άλλη πλευρά του ποδιού που κοιτάει στο δεύτερο. Από εκεί μεριά σου είπα και εγώ. Από εκεί πέρα, μπράβο. Κοίταξε, όπως άρχισε από Θεσσαλονίκη, ναι. Θα μπεις μες στην Ποτήρια και θα στρίψεις δεξιά και θα πας κάτω στην παραλία της. Ναι. Δηλαδή αυτή που είναι προς το δεύτερο πόδι. Προς το δεύτερο, μπράβο, ναι. Εκεί είναι και η μαγαζιά που σου λέω, τα γεράδικα, εκεί είναι όλα. Ναι. Η πιάτσα της δηλαδή, η ωραία η πιάτσα που μαζεύει τον κόσμο είναι εκεί. Ναι. Από εκεί και οι παραλίες της είναι τέλειες, δεν ξέρω όχι μόνο η Ποτίδια, αλλά και από την Ποτίδια μέχρι τον Άγιο Μάμα είναι μια παραλία γύρω στα 10 χιλιόμετρα, είναι ατελείωτη από αυτοκίνητο. Δεν θα βρεις μέρος να παρκάρεις, πώς το πω έτσι. Και πάρα πολύ καλή, τέλειες θάλασσες. Πολύ καλή παραλία. Θα τις τιμήσουμε. Ναι. Και έτσι, αριανό κόσμο έχουμε αρκετό εδώ. Mm-hmm. Βλέπω έτσι στα beach που πάω, έτσι, τα πρωινά και αυτά εδώ, μου αρέσει να αλλάζω έτσι, παραστάσεις και αυτά εδώ. Mm-hmm. Έχει κόσμο αριανό, έχει αρκετό κόσμο. Χαλκιδική. Και αυτά βλέπω. Έγινε φίλε. Έγινε καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Χαιρετίσματα στην εξωτική Ποτίδεα. Ρε Ποτίδεα, ρε φίλε. Έχει λαό. Στηρίζει Χαλκιδική, φίλε. Εντάξει, άλλο, άσε να πεις. Έχει πράγμα εκεί πέρα τώρα, ειδικά. Να μην είχαμε ένα σπίτι για ένα Χαλκιδική κι εμείς. Αφού έχουμε Σαββατοκύριακο. Και έχουμε σπίτι στην Περαία. Αδία το Θεό. Καλή είναι, δεν λέω. Απλά μετά από 20 χρόνια εκεί πέρα.
Ναι, δεν, δηλαδή, εντάξει. Να μας αξιώσει ο Θεός για μέρα να κάνουμε εξωτερικό εκεί πέρα. Εντάξει. Τι με 15.000 το μήνα όμως, ρε φίλε. Βγαίνει εξωτερικό. Δεν βγαίνει. Τι με 15.000. Τι να πρωτοχτίσεις. Τι καταπετά δεν φτάνουν, ρε φίλε, 15.000 το μήνα. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, κάτσε να συνεχίσουμε με το αποτελέσμα του στοίχημα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Ζαλγκίρις Κλάσβικ 1-1 λέει. Κέσλα Μπάλτζαν 2-1. Μακάμπι Τελαβή Φερετσβάρος 1-0. Προκρίθηκε η Μακάμπι. Πρίστινα το Κόσοβο του Μπάσα εκεί πέρα. Φόλα από το Λουξεμβούργο. Υπάρχει ομάδα ρε φίλοι που τη λέει Φόλα. Δηλαδή για το Θεό. 0-1. Για να δούμε τι άλλο έχει. Σόλιγκορσκ Κόνας Νόματς 2-0. Πέρασαν οι Λευκορώσοι. Είναι τώρα αυτές οι πρώτες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που υπάρχει ό,τι χωριό μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, Νόρτζελαντ Κλίφτονβιλ 2-1. Πέρασαν οι Δανείοι. Μπετάρ Ιερουσαλήμ Σακύρ 1-2. Πέρασαν οι Γεωργιανοί. Κοπενχάγη Κουόπιο 1-1. Βλέπω εδώ πέρα. Λουφτετάρι Γκυροκάστρα Βένσπιλς 3-3. Ωραία φίλε. Μάριμπορ Παρτιζάνι 2-0. Σαράγεβο Μπόνατς 3-0. Ντάνταλκ Λεβάντια 2-1. Ρούναβικ Χιμπέρνιαν 4-6. Ωβερ 9,5 ρε φίλε. Πόσο να δει αυτό. Τρεφιόρι Ρούνταρ 0-3. Όσιγεκ Πετροκούμπ 2-1. Ουίπες Νεύση Μπακού είπαμε 4-0. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα αποτελέσματα του στοιχήματος. Διαβάζω για την πορεία που έγινε σήμερα για τη Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Το αναφέραμε και νωρίτερα. Βλέπω εδώ πέρα λέει η ένταση στην πορεία λέει, για τη Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Διαδηλωτές πήραξαν κοπέλα και χτύπησαν τον σύντροφό της. Τα άτομα επιτέθηκαν στο ζευγάρι, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, νεαρός τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Υπάρχει και φωτογραφία και βίντεο. Οι διαδηλωτές λοιπόν που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και συμμετέχουν στην πορεία βγήκαν από αυτή και χτύπησαν ένα νεαρό που σκηνόταν την κοπέλα στον Αριστοτέλους. Σύμφωνα με το θύμα της επίθεσης, αφορμή για την ένταση στάθηκε ότι κάποιοι από τους διαδηλωτές κοίταξαν την κοπέλα του. Εκείνοι το επιτέθηκαν προκαλώντας του λέει τραύματα στο πρόσωπο. Πέρα, φίλε, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Σε παρακαλώ. Μάλιστα. Γίνονται αυτά τα ωραία στη Θεσσαλονίκη μας, κυρίες και κύριοι. Τα βλέπουμε και αυτά. Του κοίταξα λέει την κοπέλα. Έγινε λέει μανούρα και τον δίρανε. Μάλιστα. Πολύ εναντίον ενός. Δίκαια πράγματα. Μην τα ρίσια. Λοιπόν, η Εθνική Νέων θα παίξει την κατηγορία με την Ισλανδία. Για στις 13-16 το Ευρωμπάσκετ. Και με τον νικητή να παραμένει λέει σε τροχιά Α κατηγορίας. Μετά την ήττα τη Μεγάλη Βρετανία για την Ελλάδα. Στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που δεξάγεται στην Γερμανία. Το μάτς θα γίνει το Σάββατο και είναι μονόδρομος όπως διαβάζουμε, καθώς η διαφορετική περίπτωση λέει αντίο και υποβασμός για την Ελλάδα. Αν όμως λέει όλα πάνε καλά και έρθει το Ροσφύλλο απέναντι στους Ισλανδούς, τότε η παραμονή θα σφραγιστεί μόνο με νίκη απέναντι σε μια εκ των Ρουμανίας Σουηδίας, όπου για εκείνη την περίπτωση η Ελλάδα Under 20 θα συμμετέχει στην διοργάνωση της Β κατηγορίας. Η εθνική που κάποτε σε αυτές τις κατηγορίες θα πήγαινε αρκετά καλά. Τώρα δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο, εντάξει, υπάρχουν και διαφορές από φουρνιά σε φουρνιά. Αυτή η φουρνιά βέβαια έχει παίκτες ταλαντούχους, ένας από αυτούς είναι και ο Βασίλης Χριστής του Άρη, αλλά δεν είναι, όπως φαίνεται, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στο μπάσκετ του Άρη είναι βέβαια μια είδηση που απασχολεί και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το ακούσατε και νωρίτερα και όσο δεν ενημερωθήκατε. Ο Άρης ανακοίνωσε το απόγευμα νωρίς, εκεί κατά τις 6 περίπου, λίγο πριν τις 6, την απόκτηση του Lucky Jones για τα επόμενα 2 χρόνια, του Αμερικανού που την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ μάλιστα, όπως αναφέρουν και τα ρεπορτάζ, είχε κάνει πρόταση στον παίχτη για να παραμείνει, αλλά προτίμησε τελικά τον Άρη. Νομίζω ότι ρόλο έπαιξε σίγουρα και ο Βαγγέλης Αγγέλου, με τον οποίο συνυπήρξαν στον Προμηθέα Πατρών, γνωρίζονται άλλωστε. Δεν παραμένει στην πόλη, αλλά αλλάζει ομάδα. Ο 25χρονος γκάρτ, ο οποίος πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 7,9 πόντους και 5,1 rebound στην Α1, ενώ στο Basketball Champions League είχε αντίστοιχα λέει 9,3 πόντους, 5,8 rebound και 1,3 assist. Και μάλιστα ο Άρης ανακοίνωσε και με έναν πρωτότυπο και πολύ διαφορετικό τρόπο.
όντως ήταν κάτι το διαφορετικό. Διακρίνεις έτσι μια εφευρετικότητα να την πούμε, αλλά εγώ να σου πω την προσωπική μου άποψη, δεν συμφωνώ με αυτό το βίντεο που ανέβασε και λόγω εξαιτίαση βασικά του παίχτη που αφορά το σημερινό βίντεο. Δεν έφερε κάποιο τόσο μεγάλο όνομα. Καταλαβαίνω ότι γίνεται στο πλαίσιο της καζούρας και του τρολαρίσματος σε έναν βαθμό, ναι, αλλά νομίζω ότι μια απλή ανακοίνωση θα ήταν αρκετή. Δεν το έλεγα να δημιουργήσω γκρίνια, ο καθένας έχει τη γνώμη του, έτσι. Σίγουρα ήταν φάνταστος ο τρόπος ανακοίνωσης και πρέπει να το πιστώσουμε αυτό όποιο το σκέφτηκε. Δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι μια απλή ανακοίνωση θα ήταν αρκετή. Σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Δεν είστε σε φόρμα απόψε. Σας περιμένω αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας σε καλύτερη κατάσταση. Στους Μπαλαντέρ θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Έχουμε και το Λαμπαουτάρι στον Air φυσικά αύριο το απόγευμα λίγο μετά από τις 5. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον κύριο Ζαγόρα από τις 12 και όσο πάει. 6 ώρα το πρωί, εύκολα. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.